Το θέμα δεν είναι μόνο χρηματικό, αλλά είναι και θέμα ψυχολογίας. Και η αλήθεια είναι πως εχθές η Μέη και ο Νικογιάννης δεν ένιωσαν και πάρα πολύ καλά. Γιατί ήταν λοιπόν οι δύο πρώτοι υποψήφοι για αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα, που ουσιαστικά είμαστε μία ανάσα πριν από τον μεγάλο ημιτελικό, ο οποίος έρχεται την επόμενη εβδομάδα. Και τον περιμένουμε πώς και πώς, Μπέτη μου. Πώς και πώς. Αλλά θα περάσουμε κι εμείς από ό,τι φαίνεται αυτό το φαρμακερό, ρε παιδί μου. Αυτή τη φαρμακερή έτσι, διαδικασία της ψηφοφορίας. Αλλά πάμε να δούμε τουλάχιστον ποιοι είναι οι δύο πρώτοι για αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα που είδαμε χθες το επεισόδιο. Δύο υποψήφοι από το πρώτο συμβούλιο. Η Μέη για δεύτερη εβδομάδα σερί και ο Νίκος. Το περίμενα, ναι. Η αλήθεια είναι πως την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άλλοι παρέα ψήφισαν πρώτα την Ασημίνα στρατηγικά την πρώτη μέρα και μετά εμένα. Τώρα δεν ξέρω τι άλλαξε τα κριτήριά τους και ψήφισαν πρώτα εμένα. Το περίμενα και λογικό είναι και ήθελα να είμαι αυτή τη φορά υποψήφιος πριν την πέμπτη αποχώρηση. Για ποιο λόγο? Ήθελα να δω αν ο κόσμος πραγματικά μ' αγαπάει. Ξέρω ότι επειδή είμαι ένα παιδί της επαρχίας, η επαρχία πάντα στηρίζει τα παιδιά της και ειδικά εμένα μου έχουν στηρίξει πάρα πολλές φορές. Γιατί έφυγα ένα παιδί από τα Τρίκαλα, συγκεκριμένα από το Καστράκι, από ένα χωριό 3.000 κατοίκους, και πήγα στην Αθήνα να βρω την τύχη μου σαν χορευτής και τα κατάφερα μόνος μου. Θεωρώ τα παιδιά σκέφτηκαν περισσότερο τη δημοτικότητα του κάθε παίκτη στον κόσμο. Γι' αυτό και στρατηγικά έβγαλαν πρώτα τη ΜΕΗ, διότι θεωρούν λογικά πως η Ασημίνα είναι πιο δημοφιλή στον κόσμο. Αυτό βέβαια ο κόσμος θα το δείξει αν ισχύει ή όχι. Ψήφισα τον Νίκο γιατί για να δοκιμαστεί αυτό που λέει και ο Άρης στον κόσμο. Το έχει δηλώσει και ο Νίκος σε μένα την ίδια, ότι θέλει να δοκιμαστεί λίγο πριν τον τελικό, να δει αν τον αγαπάει τον κόσμο και ο κόσμος και τον θέλει. Και εμείς κάναμε αυτό που λένε τα παιδιά, κινηθήκαμε βάσει δημοτικότητας, χωρίς να ξέρουμε. Η δημοτικότητας για μας εδώ μέσα πάει με το πόσες φορές έχει μείνει κάποιος εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά πόσο δημοτικά είναι δυνατός κάποιος παίκτης. Καλώς πως η Ασημίνα έχει βγει 4 φορές, έχει δείξει ότι είναι δυνατή, έχει δείξει ότι ο κόσμος θέλει τι θέλει μέσα στο παιχνίδι. Η Μέη έχει βγει 2 πλην τη σημερινή και θα δούμε και πάλι αν το κοινό τι θέλει μέσα στο παιχνίδι ή όχι. Πραγματικά με ενοχλεί αυτό που κάνουν και αυτοί και στο παρελθόν έκαναν και άλλοι, η Βρυσίδα, ο Σπύρος, και μιλάνε συνεχώς για τη δημοτικότητά μου, λες και γνωρίζουν αν εγώ έξω έχω κοινό ή δεν έχω. Με πειράζει λίγο, το ομολογώ. Δεν έχω αλλάξει το χαρακτήρα μου. Είμαι ακριβώς όπως είμαι στην έξω ζωή. Οπότε περιμένω τη στήριξη γιατί θέλω πάρα πολύ να φτάσω στον ημιτελικό. Το έχω ξεχάσει ότι ο Νικογιάννης έχει πάρα πολύ καιρό να βγει υποψήφιος. Ναι. Έχει, ναι. Αλλά εγώ δεν πιστεύω, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι ψηφίσανε βάσει αυτού. Εγώ πιστεύω ότι ψηφίσανε γιατί τους ανθρώπους που πίστευαν ότι θα πάρουν είναι υποψήφοι για τη δεύτερη ασυλία. Και ο Νικογιάννης και η Μέη είναι αυτοί οι οποίοι θα παίζανε πολύ δυνατό παιχνίδι. Φίδια δηλαδή. Και σου λέει, ας βγάλουμε. Δεν είναι φίδια. Είναι στρατηγική. Τους δυνατούς αντιπάλους. Ακριβώς. Θα βγάλουμε τους δυνατούς αντιπάλους, να μείνουμε εμείς, μπας και βρούμε, μπας και το πάρουμε. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι κάποια πράγματα γίνανε βάσει δημοτικών? Όχι. Τα δημοτικά που είπαν το όλοι. Το δημοτικό όχι. Το τρίτο δημοτικό. Το τρίτο δημοτικό. Ηλιούπολης, ας πούμε, δεν ήταν. Όχι. Πόσες φορές μπορεί να το έπανε? Είναι δημοτικός αυτός. Πραγματικά. Τόσο που πραγματικά νομίζω ότι μιλάνε για τραγούδια. Τι λες, παιδί? Σήμερα θα βγει άλλος ένας υποψήφιος. Ή ένας ή δύο. Θα ισοψηφίσουν άλλοι δύο. Ο Σοηλέδης δεν μπορεί να βγει γιατί έχει πάρει ασυλία. Μπορεί, άμα χάσει σήμερα. Άμα χάσει. Α, ναι, καλά λες, χτες την πήρε. Έλα, έχουν βγει τα σπόιλερ να τα πούμε. Τα σπόιλερ βγήκανε, άστο, Μετούλα. Α, για πείτε, για πείτε. Να τα πω. Δώστα. Είναι σε ισοψηφία ο Άρης μαζί με τη Σταυρούλα. Πολύ διακριτή. Έτσι λένε τα σπόιλερ. Έτσι λένε οι πληροφορίες, παιδιά, και τα σπόιλερ που έχουμε δει στα social media. Έτσι δεν γνωρίζουμε. Ακούγεται. Κόσμος λέει. Ωραία, σήμερα. Αύριο όμως έχουμε και την τρίτη ασυλία. Ή αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε τρίτη ασυλία? Γιατί άμα είναι και τρίτη μέρα μπορεί να βγουν και πέντε υποψήφοι. Όχι, παιδιά, τι τρίτη. Και τρίτη. Να βγουν όλοι. Μήπως είναι τελικό από σήμερα. Ναι, θα ζήσουμε έναν ημιτελικό άμα βγουν όλοι. Όχι, αποκλείεται. Μικρός τελικός που λένε.